ΠΕΠΟ δίνουν 314 έδρες, έτσι. 200, δεν βλέπω και πολύ καλά. Θα ήθελα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης να μας τα πει η Μαρία η Αλεξάκη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ συντηρητική 314 έδρες, η εργατική 266. Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας 34 έδρες, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 14 έδρες, η Πράσινη βλέπουμε μία έδρα, το UKIP, το Κόμμα της Ανεξαρτησίας, καμία έδρα. Το ακροδεξιό, ναι. Καμία. Ναι, έχουν τουλάχιστον... και πολλά προβλήματα αυτό τον καιρό και από ό,τι φαίνεται στην κάλπη φάνηκε. Λοιπόν, είναι το... του GFK και Ipsos Mori, των εταιριών GFK και Ipsos Mori, το κοινό exit poll, ένα θα είναι, είναι τα πρώτα αποτελέσματα και ξαναλέμε 314 έδρες οι συντηρητικοί. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα δοθούν και νεότερα αποτελέσματα στη συνέχεια, θα ανανεωθούν αυτά του πιθανώς, exit poll. Πιθανώς, ναι, πιθανότατα. Πάντως, και οι υπόλοιποι 22 έδρες, πάντως αυτή τη στιγμή με τις 314 έδρες δεν ξέρω αν δεν νομίζω ότι παίρνει αυτοδυναμία. Είναι ένα οριακό προβάδισμα. Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλο προβάδισμα. Αν έχει 266 το εργατικό και 314 συντερές αμείο, κύριε Φίλη, δηλαδή, μπορείτε να πάρετε. Θα υποχρεωθεί να πάει σε κυβέρνηση μειοψηφίας, mm-hmm. με αποδοχή ουσιαστικά από τα άλλα κόμματα λόγω του ότι είναι πρώτο κόμμα, ή το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συμπράξει είναι των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά γύρω από το ζήτημα του Brexit. Γιατί όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες είχαν μια ατζέντα επανεξέταση.